Πολλοί ιστορικοί τέχνες το χαρακτήρισαν ως κύριο εκπρόσωπο μιας αγροτικής τοπιογραφίας, όπως γράφτηκε. Σε αυτή την τοπιογραφία είναι έντονο το ανθρώπινο στοιχείο, οι άνθρωποι της καθημερινής ζωής και του μόχθου, οι αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, σε μια συλλογική προσπάθεια επιβίωσης. Τον άνθρωπο τον ζωγράφιζε πάντα σε αρμονική σχέση με τη φύση, με έναν τρόπο που αναδείκνυε ένα βαθύ σεβασμό στην εργασία και τη συλλογική προσπάθεια. Οι άνθρωποι είναι δομικά στοιχεία του έργου του. Στηρίζουν τον κάμπο, τον μεταμορφώνουν με τη δουλειά, οργώνοντας, σκάβοντας. Τα χρώματα των έργων του, μέσα από ένα σφιχτό σχέδιο και μια αρμονική ήρεμη σύψεση, λιτά και με απλότητα φαινομενικά, αποδίδουν μια αίσθηση ευλογημένου κάματου, γεμάτα συναισθήματα και φως. Οι άνθρωποι στα έργα του είναι μέρος του τοπίου, αδιαχώριστα. Είναι μια ζωγραφική λιτή, θα μπορούσαμε να πούμε ασκητική, άρρηκτα δεμένη με τη ζωή του Γιορδάση, μιας και γνώρισε ο ίδιος από παιδί τον ανθρώπινο μόχθο και τον κόσμο της ανάγκης. Στο έργο του βλέπουμε καλλιεργητές της γης, αγρότες, αγροτικά στιγμιότυπα στο αλώνισμα, το θερισμό, το όργωμα, τη βοσκή, μιας και ο ίδιος προερχόταν από οικογένεια κτηνοτρόφων. Βλέπουμε το παζάρι, τη Θεσσαλική γη, που ήταν πάντα η πηγή της έμπνευσής του, όπως και τον ανθρώπινο μόχθο που ο ίδιος από παιδί βίωσε και που κράτησε ως θέμα της ζωγραφικής του ως το τέλος της ζωής του. Οι προσωπογραφίες του είναι πρόσωπα αγαπημένου του ανθρώπου. Οι φιγούρες που ζωγραφίζει είναι πάντα σε αρμονία με τη φύση, χωρίς στολίδια, χωρίς περιττές λεπτομέρειες, με καθαρές πινέλιες, απλές αλλά ακριβείς. Μορφές μνημιακές, λουσμένες από το φως, αγρότες και αγρότησες, βουνά αγέροχα, ήρεμα ζώα και άρωτρα, σε όλα τα χρώματα μέσα στο διάβα της μέρας. Η ζωγραφική του εξιστορεί τον τόπο του, είναι η ιστορία του βουνού και του κάμπου, έτσι όπως ο ίδιος τον έζησε. Ο κομμουνιστής δήμαρχος Καρδίτσας, που δεν είναι πια κοντά μας, ο Χρήστος Οτέγος, είχε πει για τον Γιορδάση. Δεν άφησε να του ξεφύγει στιγμή από τη ζωή της Θεσσαλίας. Ο Γιορδάσης κάνει μια ανθρωποκεντρική ζωγραφική, αναδεικνύοντας ένα αίτημα δικαιοσύνης και ισοτιμίας. Και όλα τα έργα του, ζωγραφισμένα με σεμνότητα, μέσα σε μια φύση σοφά οργανωμένη, την οποία ο ζωγράφος αποδίδει με αγάπη και σεβασμό, θα έλεγα με θαυμασμό. Άλλωστε, για αυτές τις αρχές της πανανθρώπινης δικαιοσύνης και ισότητας, αγωνίστηκε σε κάθε στιγμή της ζωής του, όπως είναι ορατό και το έργο του. Ήταν ένα με τους ανθρώπους του τόπου του. Αυτή η ψυχή του καλλιτέχνη Γιορδάση, που τον κάνει να αγγίζει με τα πινέλα του τις πιο ευαίσθητες χορδές της θεσσαλικής ψυχής, είναι η ψυχή που τον έκανε να ενταχθεί στην εθνική αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ, που τον έκανε να είναι παρόν πάντα δίπλα στο ΚΚΕ, στους αγώνες, στα συνέδρια, στις πορείες ειρήνης. Η Καρδίτσα φιλοξενεί 2.000 έργα του Δημήτρη Γιορδάση. Όπως έχει καταγραφεί, αρχικά η θετή του κόρη Στέλλα ήθελε τα έργα να δοθούν στο ΚΚΕ. Ο τότε επίτιμος πρόεδρος του κόμματός μας, Χαρίλαος Φιλωράκης, τη συνέστησε να δοθούν στο Δήμο Καρδίτσας και μέσω αυτού στο λαό για τον οποίο τα ζωγράφισε ο Γιορδάσης. Και βέβαια, δεν μας κάνει εντύπωση που ποτέ δεν έγινε αναφορά για αυτόν και το έργο του από τα αστικά μέσα ενημέρωσης και τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές των ειδικών, συσταγωγικά. Ο ζωγράφος Νίκος Ευγενίδης τον είχε χαρακτηρίσει ζωγράφο επικίνδυνο για τους αστούς, τον Δημήτρη Γιορδάση. Ο Γιορδάσης ονειρεύτηκε το σοσιαλισμό, τίμησε την ιδιότητα του κομμουνιστή. Ο Χαρίλαος Φλωράκης είχε χαρακτηρίσει τον Γιορδάση μαχητή και φλογερό πατριώτη. Είχε πει γι' αυτόν. Ήταν μέλος της Εθνικής Αντίστασης και ένας ιδεολόγος κομμουνιστής. Ο Γιορδάσης με το έργο του, συνεχίζει ο Χαρίλαος, ιστορούσε τους αγώνες του λαού, τα προβλήματά του, την ανάγκη της πάλης και άφησε χωρίς καμιά αμφιβολία μνημεία λεβεντιάς για τον λαό.
καρδίτσας. Αγαπητοί φίλοι, ο Γιορτάσης, γιος και γονός Τσοπάριδων, καταγόμενον από τη Σαμαρίνα, γεννήθηκε το 1897 στο ενό χωριό Βουνέση, σημερινό Μορφοβούνι, του νομού Καρδίτσας. Πέρασε πολύ σκληρά παιδικά χρόνια, τα οποία τα έζησε μέσα στη φτώχεια. Μόλις τελείωσε την Τετάρτη Δημοτικού, αναγκάστηκε να δουλέψει στα καπνομάγαζα της Καρδίτσας και των Τρικάλων για 7 χρόνια. Στα 13 του άρχισε να ζωγραφίζει. Ένα χρόνο αργότερα, το 14, μπήκε στο τμήμα κοσμηματογραφίας της Σχολής Καλών Τεχνών, τότε λεγόταν Σχολείο των Τεχνών, βλέπουμε και ένα ντοκουμέντο εδώ, την αποφύτησή του, μιας και δεν είχε απολυτήριο. Η εργατικότητά του, σε συνδυασμό με το ταλέντο του, τον βοηθούν απολυτήριο γυμνασίου, έτσι. Να μεταπηδήσει στο τρίτο έτος του τμήματος ζωγραφικής και εκεί τον δίδαξαν δάσκαλοι μεγάλοι όπως ο Γερανιώτης, ο Βικάνος και ο Ιακωβίδης. Το 21 τελειώνει τη σχολή, εργάζεται σε επιγραφές, σαν βοηθός σκηνογράφου και πολλές άλλες δουλειές. Το 1922 εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ομαδική έκθεση στο Ζάντιο, στην Αθήνα, μαζί με το Σύνδεσμο Ελλήνων Καλλιτεχνών. Ταξίδεψε στο Παρίσι, Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και το 24 διακρίνεται με τη συμμετοχή του στην έκθεση των 10. Τη χρονιά αυτή, το 24 δηλαδή, παραμένει για ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη και εργάζεται στο θέατρο ως σκηνογράφος. Το 1925 επιστρέφει στην Αθήνα. Ήταν πολύ ανήσυχο πνεύμα ως προσωπικότητα. Το 35 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, κάτι που συνηθιζόταν από τους ζωγράφους, και μαζί με άλλους καλλιτέχνες μελέτησε τους αγιορείτικους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, όπου έκανε και σκίτσα από τα μοναστήρια και τους μοναχούς. Επίσης έγραψε κείμενα με τις εντυπώσεις του που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Θάρρος Πειραιά. Δίδαξε καθηγητής καλλιτεχνικών στο γυμνάσιο της Καρδίτσας από το 1937 ως το 1948. Με διακοπές την περίοδο της αντίστασης και την περίοδο της φυλακής. Ο Γιορτάσης ήταν ζωντανό μέρος της ιστορίας του λαού μας. Τη δεκαετία του 40, κατά την κατοχή, έζησε στη Ραχούλα, όπου ασχολήθηκε με την έκδοση του αντιστασιακού τύπου. Τότε, ανάμεσα στα άλλα έντυπα, μεταφέρθηκε στη Ραχούλα η αντιστασιακή εφημερίδα Φωνή της Καρδίτσας, στην οποία εκείνη την εποχή συμμετείχε ως αρθρογράφος, ως στοιχειοθέτης, ως σκητσογράφος και ως εργάτης τυπογραφείου στη Ρόδο. Παράλληλα, ζωγράφιζε και εικονογραφούσε αντιστασιακή σατυρική εφημερίδα. Στα χρόνια της αντίστασης μπήκε στο βουνό, η υπηρεσία του Γιορτάση στην αντίσταση ήταν πολύ μεγάλες, όπως και σχεδόν των περισσότερων εικαστικών καλλιτεχνών εκείνη την εποχή. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Βασίλη Φιτσιλή, Δημήτρης Γιορτάσης, ο δάσκαλός μου, ο φίλος μου, μνήμη και τιμή στα 20 χρόνια από το θάνατό του, βγαίνει από τους πρώτους στο βουνό. Αναλαμβάνει τη διακόσμηση χώρων για εκδηλώσεις, τη δημιουργία σκηνικών για θεατρικές παραστάσεις, όπως για το Ρίγα Βελεστιγλή του Βασίλη Ρότα. Δίνει διαλέξεις για θέματα τέχνης και πολιτισμού και στην Παιδαγωγική Ακαδημία του ΕΑΜ. Υπάρχει τέτοιο υλικό εδώ στην έκθεση που θα δείτε σήμερα. Ξεχωριστή η συμβολή του, μαζί με τη βοήθεια του Ιταλού αντιφασίστα Αντώνιο, στην εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτροκίνητου τυπογραφείου του ΕΑ, σε μια ρεματιά του Ιτάμου, πιο πάνω το παλιοζωγλώπι. Εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του νερού, δίνουν κίνηση στη βαριά ρόδα του πιεστηρίου και προσαρμόζουν μια γεννήτρια που δίνει ηλεκτρικό φως σε μια εποχή που και το λίγο πετρέλαιο για τη λάμπα ήταν δυσέβρετο. Αργότερα, ακούραστα και με φαντασία, διακοσμεί μαζί με τους Βάλια Σεμερτζίδη, Δημήτρη Μεγαλίδη, Ηλία Φέρτη, Γιώργη Δήμου και Γιώργο Λιδάκη, με πορτρέτα ηρώων του 1821, το κτίριο στις Κορισκάδες όπου συγκλήθηκε το Εθνοσυμβούλιο. Μετά το Δεκέμβρη του 1944, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στις φυλακές Καρδίτσας. Γρήγορα αποφυλακίζεται
και σε όλη του τη ζωή στέκεται δίπλα στο ΚΚΕ, μας λέει ο Φιτσιλής. Από το 1948 στο 1966 ο Δημήτρης Γιορδάσης έζησε στην Αθήνα και μετά το 1966 ζει μόνιμα στην Καρδίτσα, όπου ως το θάνατό του που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου του 1993 ασχολείται αποκλειστικά ζωγραφίζοντας τοπία του Θεσσαλικού κάμπου και δραστηριότητες των ανθρώπων. Στη ζωή του έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις, ξεχωρίζουν η αναδρομική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης το 1977, το 1966 λαμβάνει το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου, το 1982 τιμήθηκε από το Δήμο Καρδίτσας με το Αλληλούν Μετάλλιο της Πόλης, το 1984 έλαβε το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών και το 1989 τον βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών. Ως καλλιτέχνης, αγαπητοί φίλοι, ο Δημήτρης Γιορδάσης ανήκει στην πολυσυζητημένη γενιά του Μεσοπολέμου που παίζει σημαντικό ρόλο στην νεοελληνική τέχνη. Ο Γιορδάσης από τα πρώτα ήδη έργα της δεκαετίας του 20 και του 30, της δεκαετίας μάλλον 20-30, δείχνει να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των καιρών. Ανάμεσα σε αυτόν και στον ζωγράφο Κωνσταντίνο Μαλέα αναπτύσσεται μια βαθιά φιλική σχέση που είναι ορατή και στις συγγένειες που έχουν τα έργα του στην οργάνωση του χώρου και τη μελέτη του τοπίου. Ο Μαλέας, ιδιαίτερος τοπιογράφος στο κλωστήρα του, αλλά και από τους ανανεωτές της ελληνικής ζωγραφικής και που συνέβαλε στο να ξεφύγει ο Γιορδάσης από τον ακαδημαϊσμό, όπως τον είχε διδαχθεί στη Σχολή Καλών Τεχνών. Επίσης, στο εργαστήριο του Μαλέα, ο Δημήτρης Γιορδάσης παρακολουθεί μαθήματα αισθητικής που παραδίδει ο ποιητής Κώστας Βάρναλης και αυτά τα μαθήματα φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, άνοιξαν, διεύρυναν τους ορίζοντές του. Ο Γιορδάσης ήταν ένας στρατευμένος καλλιτέχνης του καιρού του. Η τέχνη του αναδείχνει αυτό που η ζωή υπαγόρευε ως ανάγκη, το βασίλειο της δουλειάς, και ηλνούσε αυτό που θα αλλάξει τον κόσμο, τον εργάτη που κάνει τη γη να καρπίζει,